των αιώνων. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος Ελέης Ιλμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος Ελέης Ιλμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος Ελέης. Του συγχωρηθεί είναι αυτό, πάμπλη με έλμα ακούσιντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θεριδί και να πάγονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άψον αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και θέμενη τη όμεθα του Κυρίου Δεϊθών. Καλημέρα σε όλους και πάνω απ' όλα στα παιδιά μας. Ο Άρης ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενικός για να σας κρατάμε στον ήλιο. Δεν θα το ήθελε λοιπόν αυτό και γι' αυτό και εγώ δεν θα πω λόγια. Μόνο θέλω να θυμόμαστε ότι κάθε φορά που χτυπάει μπάλα σε αυτό το δάπεδο η ψυχή του πάλεται μέσα σε αυτό το χώρο και εδώ θα δίνουμε πια ραντεβού μαζί του. Γιατί ο ζωντανός άνθρωπος, ο δημιουργικός άνθρωπος, ο ευγενικός άνθρωπος ζει εκεί που υπάρχει ζωή και υπάρχει ζωή πού περισσότερο από ότι στους αθλητικούς χώρους. Παιδιά, αν υπάρχει αυτό το μπάσκετ, αυτό το γήπεδο όπως είναι σήμερα, να ξέρετε ότι οφείλεται στον Άρη τον Γεωργιάδη. Παλιότερα, πριν να γίνει αυτό, βόλεϊ ας πούμε, για να μην μιλάμε μόνο για τον μπάσκετ, παίζανε εκεί και ίσως κύριε Βλαχόπουλε, ο κύριος Γαλανομάχης, εσείς θα θυμάστε πολύ καλά, παίζανε βόλεϊ στα πλατάνια της ελιάς. Στείλανε ένα φιλέ και έτσι κάπως προσπαθούσαν να παίξουν βόλεϊ. Τότε λοιπόν, το μόνο γήπεδο που θεωρούσαν ότι πρέπει να υπάρχει ήταν το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν κάτι πολύ καινούριο, πολύ νεωτεριστικό. Και ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο τιμούμε σήμερα με αυτή την πολύ σεμνή, την πάρα πολύ σεμνή τελετή, ήταν η αιτία που έγιναν αυτές οι υποδομές εδώ. Και πέρασαν τα χρόνια και θέλουν και συντηρήσεις και πρέπει ίσως να κατασκευαστούν και άλλες δύσκολες εποχές, αλλά με πείσμα, με υπομονή, με διάθεση μπορούμε όλα να τα καταφέρουμε. Δεν θα πω εγώ τι ήτανε το μπάσκετ για τον Άρη ή ο Άρης για τον μπάσκετ. Θα πω ότι το εισήγαγε στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, ας πούμε να είναι πάντοτε ζωντανή η μνήμη του μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο τουλάχιστον και ας αποκαλύψουμε όλοι μαζί την πινακίδα με το όνομά του. Τα εγγόνια λίγο να δουν εδώ τα εγγόνια του Άρη μπροστά. Έλα, παιδιά, κορίτσια. Εντάξει, είμαστε. Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε, αξιότιμη κύριε Δημοτική Σύμβουλη. Πιο κοντά, πανιωμότατο πρόσωπο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη. Αγαπημένες φίλες και φίλοι. Πιο κοντά. Πιο δυνατά. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί ο Δήμος Βέρειας, μετά από συνεδρίαση της Δημοτικού Συμβουλίου και εκτιμώντας την προσφορά του πατέρα μου Άρη Γεωργιάδη στον αθλητισμό και ειδικότερα στην καλαθοσφαίριση, αποφάσισε να τον τιμήσει και να δώσει το όνομά του στο γήπεδο μπάσκετ της Ελιάς, στο χώρο όπου βρισκόμαστε τώρα. Ο Άρης Γεωργιάδης γεννήθηκε στη Βέρεια το 1926. Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε σαν λογιστής επί 50 χρόνια. Σαν φοιτητής γνώρισε και αγάπησε το μπάσκετ, το οποίο έφερε στη Βέρεια το 1949.
δημιούργησε την πρώτη ομάδα μπάσκετ Βέρνιο το 52, που έπαιζε στην αυλή του γυμνασίου Βέρειας. Το πρώτο γήπεδο μπάσκετ στο χώρο της Ελιάς σκάφτηκε και διαμορφώθηκε από τον ίδιο και τους συμπαίκτες του, που δούλεψαν με τα ίδια τους τα χέρια. Εκτός από το μπάσκετ, υπήρξε αθλητής του άλματος επικοντό, του βόλεϊ και διαιτητής του ποδοσφαίρου. Υπήρξε ο εμψυχωτής και ιδρυτής της ΕΚΑΣΚΕΜ, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, τιμώντας το όλα αυτά τα χρόνια με την παρουσία του σαν εργάτης. Και υπηρέτησε τον αθλητισμό και την κοινωνία γενικότερα, με συνέπεια, διάρκεια και ανιδιοτέλεια, για την πολύτιμη και πολύχρονη προσφορά του σε όλα τα αθλήματα, για την αγάπη του στους νέους και την ακούραστη και ουσιαστική δράση του στους αθλητικούς χώρους. Το όνομά του ταυτίστηκε με τον αθλητισμό της πόλης μας και όχι μόνο. Οι έμφυτες αρετές που τον χαρακτήριζαν, η πραότητα, η ευγένεια, το ήθος και η εντιμότητά του, ενέπνευσαν το σεβασμό και την εκτίμηση στη γύρω του. Στο πρόσωπό του ενσαρκώνεται το ιδανικό του καλού και αγαθού ανθρώπου. Τιμήθηκε όσο ζούσε σε άπειρες τελετές από όλους τους αθλητικούς συλλόγους και τα σωματεία της Μακεδονίας, αλλά και από την διοίκηση των Αθηνών. Η οικογένειά του, η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και οι φίλοι του, όλοι εμείς που είμαστε εδώ σήμερα, γνωρίζοντας καλά πόσο πολύ αγάπησε τον αθλητισμό, πόσο πονούσε το μπάσκετ και πόσο καμάρωνε τα νέα παιδιά, τους νέους παίκτες και πόσο ήθελε την ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό, είμαστε ευγνώμονες για αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υλοποίησή της τόσο από την ακούραστη και δραστήρια δήμαρχό μας, όσο και από τους άξιους συνεργάτες της και ιδιαίτερα τον κύριο Ρωμίλο Αλεξανδρίδη και τον κύριο Παύλο Παυλίδη. Πιστεύουμε ότι και ο πατέρας μας, Άρης Βεριάδης, από εκεί που μας βλέπει και παρά την ταπεινοφροσύνη που τον διέκρινε, θα νιώθει χαρά και θα μας αγκαλιάζει όλους ευχαριστημένος με το γνωστό πλατεία φθόρμητο και καλοσυνάτο του χαμόγελο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πόλη της Βέρειας για τη μεγάλη τιμή που αποδίδει σήμερα στο πρόσωπο του πατέρα μου μέσω του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Θα έλεγα ότι η επιλογή να συνδεθεί το όνομά του με το γυμναστήριο που βρισκόμαστε σήμερα ήταν και η πιο σοφή, αφού έχει συνδέσει την αθλητική του δραστηριότητα με αυτό το χώρο. Μαζί με άλλους μεταπολεμικούς αθλητές της πόλης μας, επέλεξαν, αποψήλωσαν και διαμόρφωσαν το συγκεκριμένο χώρο και τον κατέστησαν το πρώτο οργανωμένο αθλητικό της πόλης. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 70 άρχισε να παίρνει την τελική του μορφή με τις κερκίδες και την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου, στέγασε όλες τις ομάδες αθλοπαιδιών της πόλης, πρώτα αυτές του μπάσκετ και του βόλεϊ και στις αρχές του 80 και την ιδρυθήσα ομάδα του χάντμπολ. Αυτή τη δεκαετία γνώρισε μεγάλες δόξες αφού φιλοξένησε μεγάλες διοργανώσεις. Για τη δική μας οικογένεια είχε ιδιαίτερη σημασία αφού ήταν ο χώρος όπου η μία γενιά μετέδιδε την αγάπη για τον αθλητισμό στην επόμενη. Θυμάμαι ακόμα την αγωνία του πατέρα μου όταν εμείς στον αθλητισμό, ελπίζοντας να αγαπήσω όπως αυτός. Και αντίστοιχα τη δική μου αγωνία όταν παίρνοντας από το χέρι των μουσιών μου και λίγα χρόνια αργότερα την κόρη μου, ελπίζοντας τα μικροσκοπικά του χέρια να ταιριάξουν απόλυτα με τον λογιό-λογιό μπάλες που θα βρίσκονταν στο θρηλυκό πια μπάσκετ της Ελιάς. Στις μέρες μας ο χώρος έχει βρεθεί σε παρακμή, αφού τη θέση του σαν κυρίαρχος αγωνιστικός χώρος έχουν πάρει άλλα πιο σύγχρονα γυμναστήρια, όπως αυτό του Μακροχωρίου και πιο πρόσφατα το Φιλίππιο. Πιστεύω όμως ότι ο πατέρας μου θα χαμογελά ικανοποιημένος από εκεί ψηλά, αφού η αθλητική του ζωή είχε συνδεθεί άρρηκτα με το γυμναστήριο αυτό, αλλά και την νεολαία στην οποία είχε εστιάσει ως αθλητικός παράγοντας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την πόλη της Βέρειας για την πρωτοβουλία να τιμήσει ένα από τα πιο άξια παιδιά της του χώρου του αθλητισμού. Ίσως μετά από 35 χρόνια συνεργασίας με τον Άρη, κάτι έχει να καταθέσει. Εγώ κατάγομαι από το Κιλκής, εδώ γνωριστήκαμε στη δεκαετία του 80, διέκρινα τον άνθρωπο με θέσεις αυτές τις αξίες και κυρία Δήμαρχε, πραγματικά σας ευχαριστώ συγχαρητήρια που έχετε ένα τέτοιο συνδημότη, γιατί ο Άρης δεν έχει ποτέ. Ο Άρης είναι εδώ, είναι στα αυτά τα παιδιά, είναι στην Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ένωση Δυτικής Μακεδονίας, στην Εκασκελήνη, στη Χαρκινική παντού, γιατί ο Άρης είχε μόνο φίλους. Δεν είχε προ. Και εγώ κάποια στιγμή που θέλησα να γίνω ελευθερός, πήγα και με ένα φίλο. Και πήγα σε μια γενική συνέλευση του ζήτησα συγγνώμη δημόσια.
Αυτό είναι το μεγαλείο του άντρα. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για την ελαφρυντική του κουλτούρα, γιατί είπα και στην αρχή ότι αυτές τις αρχές και αξίες είναι μέσα στον αθλητισμό για τον Άρη. Ο Άρης είχε φτάσει, ο κύριος Άρης είχε φτάσει σημείο να συνθέτει διοικητικά συμβούλια, να συνθέτει διαφορετικές απόψεις, να συνθέτει την εφηβεία της σκέψης, της εφηβείας κάποιων ανθρώπων με κάτι μεγαλύτερο. Αυτό ήταν ο Άρης. Τώρα κυρία Θάλια, σε εσάς, σας αγαπούς, το ξέρετε. Και αγαπούς και τα παιδιά του πολύ. Και πιο πολύ τα εγγόνια. Συνάστε καιρή. Και εμείς θα είμαστε όλοι γερά, το θυμόμαστε. Και εσύ είναι παρόν πάντα. Και τι είναι παρόν. Κυρία Δήμαρχε, κύριοι μάλλον εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, ρεσιμότατε, κυρία Θάλια, Χριστίνα, Μάρια, εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος σήμερα. Πιστεύω αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Δήμο για την απόφαση αυτή. Εγώ δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα. Τον κύριο Άρη τον γνώρισα από μικρό παιδί. Πιστεύω ότι το ότι έπαιξα μπάσκετ κατά 80% οφείλεται σε αυτόν. Όπως και πιστεύω ότι αυτό που λέμε σήμερα φίλικος, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε αυτόν. Ήταν τόσο ταπεινός, τόσο αξιοπρεπής. Ήταν η προσφορά του, το ξέρω προσωπικά, απεριόριστη. Δεν θα πω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι θα το θυμάμαι πάντα σαν έναν άρχοντα του γηπέδου και σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παράδειγμα αξιοπρέπειας. Αυτά μόνο έχω να πω και νομίζω ότι να καταθέσω μια πρόταση. Είναι μεγάλη τιμή αυτή. Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε και ένα τουρνουά και δεν χρειάζεται κάτι, για έστω μικρών ηλικιών κάθε χρόνο, το οποίο να έχει το όνομα του. Για πολλά χρόνια, για όσα χρόνια προσέφερε. Αυτά έχουμε να πω. Θα συνεχίσουμε με τις επόμενες.